βασικά το CSAO μας εκπαιδεύει να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ενέργεια. Να μπορούμε να την ελέγχουμε, να την κοντρολάρουμε και να παίζουμε και την ενέργεια. Βασικά η σωστή ενέργεια είναι και οι δυο μας στο κέντρο, προς το κέντρο. Okay? So the next progression is look sao. Okay? Αυτό λέγεται look sao η άσκηση τώρα, που είναι το ίδιο με το pun sao, απλώς τώρα με σωστή ενέργεια. Okay, so look sao is like pun sao, only this time we have the proper energy. So we both rotate, we have energy going straight towards the center, each other's center. Okay? Now, εδώ, okay, we have to be careful here. We have to just use the hands. The hands are the ones that have energy going forward. So we have to sort of isolate the hands. Okay? We don't want to use the body. Okay? We want to make, our hands are like shock absorbers. Okay? So we want to make sure that we don't overcome with our energy. Okay? Αυτό που πρέπει να προσπαθήσουμε είναι η ενέργεια να πηγαίνει μαζί με τα χέρια μας, μόνο με τα χέρια μας, να απομονώσουν τα χέρια του σώμα και να πηγαίνει μπροστά η ενέργεια, χωρίς το σώμα, έτσι, γιατί να βλέπουμε τα χέρια σαν αμορτισέ. Έτσι, δεν θέλουμε να έχουμε πάρα πολύ ενέργεια με το σώμα, διότι έτσι και κάνει πίσω ο αντίπαλός μου, έφυγα. Okay? Δεν θα πρέπει να γίνεται αυτό. Okay, so, για να το αναλύσουμε λιγάκι, okay, γιατί κάνουμε αυτούς τις περιστροφές. Υπάρχει λόγος, okay, ας πούμε τώρα. Όταν ένα bon sao πιέζει προς το fox sao, μπορώ να κάνω δύο πράγματα. Ή να πιέσω κι εγώ και να παλέψω με την ενέργεια, δύναμη με δύναμη, ή να την εκτρέψω την ενέργεια. Οπότε, η καλύτερη λύση είναι να την εκτρέψουμε την ενέργεια. Και αυτό μαθαίνουμε μέσα στο Wing Chun, γιατί δεν θέλουμε να παλεύουμε τη δύναμη. Στο τι κάνουμε, τη στιγμή που αισθάνομαι ένα bon sao και πιέζει πολύ, το κατεβάζω. Κάνω το χαμηλό fox sao. Τώρα μαθαίνει ο παρτνέρ μου με τα ανταλλακτικά του να αλλάζει την κίνησή του. Αλλιώς θα πέσει μπροστά. Okay? So we don't want to fight force with force. We want to learn to redirect the energy. Okay? So when his bon sao is pushing forward, I want to change the angle of that energy and bring it down. So that's when my partner switches to a dan sao. Okay? So the same applies for me. Okay? So if my bon sao, if I feel the fox sao pushing, okay, I change into a dan sao in order to redirect his energy. Okay? So this is the reason why we rotate. Είναι ο λόγος γιατί κάνουμε περιστροφές. Διότι το fox sao πιέζει μπροστά, οπότε εγώ κάνω ένα tan sao για να εκτρέψω την ενέργειά του. Το ίδιο και γίνεται όταν, το bon sao πιέζει μπροστά. Χρησιμοποιώ και εγώ το fox sao να το κατεβάσω για να εκτρέψω την ενέργειά του. So, υπάρχει λόγος γιατί περιστρέφουμε τα χέρια. Είναι γιατί μαθαίνουν και οι δύο να αντιμετωπίζουν την ενέργεια που δίνει ο ένας προς τον άλλον. Αν δεν το κάνουμε αυτό, τότε μπορούμε να παλέψουμε τη δύναμη και εκεί είναι όποιος είναι πιο δυνατός. Και αυτό δεν μας συμφέρει. Οπότε αυτό που θέλω να κάνουμε είναι ένα, να κάνει ο παρτνέρ να είναι ένας να έχει bon sao και να πιέζει το fox sao προς τον bon. Και θέλω να προσπαθήσει να το κρατήσει όσο μπορεί και μετά να το αλλάξει. Για να αισθάνεται πώς φεύγει η πίεση. Τώρα ο άλλος δεν θα πρέπει να βάζει υπερβολική πίεση. Έτσι. Διότι άμα βάλει υπερβολική πίεση, θα φύγει μπροστά. Okay? Και αυτό θέλουμε να το αποφύγουμε. Δεν θέλουμε να βάζουμε τόσο πολύ ενέργεια με το σώμα, μόνο με τα χέρια. Okay, so, we'll work with one side only. So, when the fox sao, high fox sao is pushing the bon sao, I want the other person to try to hold that position until he can't hold it anymore. So, I'm pushing forward with my fox sao. Once he changes, then he can feel how he disperses his energy, or he redirects his energy. Now, we don't want to have so much excessive force as to when he releases it with the dan sao,
and my whole body falls forward. Okay, this is what we have to be careful of, okay? We have to be careful we don't have excessive energy, not enough energy, okay, no energy. We want to have the right energy, which is straight forward, straight towards each other's center. So αυτό που πρέπει να κοιτάμε είναι να μην έχουμε λίγο ενέργεια, ούτε πολλή ενέργεια. Απλώς να έχουμε σωστή ενέργεια προς το κέντρο. Okay? So now we're going to do the luxa with both hands. Okay? So, this, at this stage, when my foxa is pushing his foxa, he rolls, he responds. Okay? And then the same thing, when his foxa pushes towards my tan, I roll. So this is what we do. Now, this in order, when one side rolls, okay, so he pushes, I bring his hand down with my foxa. I have to harmonize, so I have to roll with the other side too. I can't just roll on one side, okay? So I can't just like when he pushes and I come down, I release his energy, and then we both have our hands down. We have to harmonize, okay, to have the proper format. We have to harmonize our hands. So, όταν κάνουμε το λουξάο, πιέζει το μπονσάο, το κατεβάζω και ανεβάζουμε την άλλη πλευρά ταυτόχρονα. Όταν το φόξάο πιέζει, εκτρέπω, κατεβάζω το χέρι, γίνεται τανσάο, ανεβάζω την άλλη πλευρά. Τώρα, όταν γίνεται αυτό από μία πλευρά, για να έχουμε το σωστό φόρμα, η, ας πούμε, η σωστή πλατφόρμα είναι να έχουμε αρμονία. Δηλαδή, τη στιγμή που με πιέζει, να εκτρέψω, αλλά την ίδια στιγμή να αλλάξω και την άλλη μεριά. Έτσι, να αλλάξω την άλλη μεριά, να έχουμε μια αρμονία. Και είναι κάτι που κάνουμε, βασικά, δημιουργούμε ένα κύκλο ενέργειας, ένα yin-yang, ας πούμε. So, πιέζει, ok, εκτρέπω την ενέργειά του, ανεβάζω την άλλη πλευρά. Okay. Πιέζω, μου κατεβάζει το χέρι, ok. Απαντάω σωστά. Απαντάω σωστά στις ενέργειες. Και τώρα και οι δύο μας μαθαίνουμε πώς να αντιμετωπίζουμε την ενέργεια του αντίπαλου. Τώρα θα συγκεντρωθούμε στα position. Δηλαδή, αν κάποιος, ας πούμε, στο look sound. Okay. Εάν το tan sound είναι πολύ χαμηλό, γιατί αυτό θεωρείται ότι δεν είναι καλή η θέση. Το tan sound πρέπει να είναι λίγο πιο ψηλά. Αν το tan sound πέσει πολύ χαμηλά, δεν θα έχει και πολύ περιθώριο να αποκλούσει μία επίθεσή μου. Okay? Αυτό είναι, θεωρείται άσχημη θέση, κακιά θέση. Okay? Now we're going to try to identify like bad positions. Okay? So in Chisao, our tansao should be up higher. So if for example, if tansao is too low, then he won't really have the leverage or the time to stop my strike. Okay? So we have to be careful of the tansao, okay? It has to be up. Now, let's take the, να πάμε και το φόξαο, ας πούμε. Εάν το φόξαο αγώνας είναι έξω, okay, αυτό θεωρείται άσχημη θέση. Δεν είναι σωστή θέση του φόξαο. Το οποίο, αν ο αγώνας του είναι έξω, μου δίνει το κάθε περιθώριο να χτυπήσω. Okay? Ο αγώνας πρέπει να είναι μέσα. So, τώρα θα κάνουμε λουξάο. Okay, so again, if the foxao's elbow is out, too far out, even if a little bit out, it's considered a bad position. So this gives me all the criteria to strike, okay? So what we're going to do is now, is do the loksao and try to identify each other's, like try to identify each other's bad position. And we can do it on purpose, okay? So he gives me a, you know, a little signal here, boom. I can just touch him a little bit, okay? Or he can open up his elbow at some point. So I can feel that, I identify that bad position, I strike. Okay, so this is sort of like checking each other checking each other to make sure we have the proper position. So I can do the same thing. Right now I give him, okay, he identified. Okay, saw my elbow out, he took the chance, he took the opportunity. So I can do the same thing here, drop my tansao. Okay? So, αυτό που θα κάνουμε είναι, θα προσπαθούμε να αναγνωρίσουμε τις άσχημες θέσεις. Τώρα εδώ αισθάνομαι το τάνσα που έχει πέσει πολύ χαμηλά, κάνω μια επαφή του, κάνω μια τροφή. Okay? Μπορεί κάποια στιγμή να ανοίξει τον αγώνα του από την άλλη μεριά. Οπ, τον αγνώρισα. Μπούμ, παλάμι. Συνήθως είχαμε παλάμι από μέσα, γροθιά απ' έξω. Okay? So,
Usually, on the inside, we use palm strike, okay? And on the outside, punch, okay? So we'll do the luksao and we'll try to identify each other's bad position, all right? I felt it, I identified it, and then I, okay, boom. And he does the same for me. Θέλω να πάρετε το αριστερό σας χέρι και να το κάνετε ψηλό φοξάο και να βάλετε το δεξί σας χέρι κάτω από το φοξάο και να κάνετε τάνσα. Okay? Και θα κάνουμε 7 κινήσεις. Okay? We'll do 7 moves. Okay? So, the τάνσαο, okay, θα γυρίσει και θα κάνει μια κάθετη παλάβα. Okay? Πάτε τα χέρια στο κέντρο. Θα επιστρέψει τώρα το τάνσαο. Το τάνσαο τώρα θα ανεβεί πάνω από τον καρπό του φοξάο, πόντσαο. Το φοξάο τώρα θα κάνει τζατσάο. Το πόντσαο παραμένει εκεί που είναι, έτσι. Αυτό λέγεται τζατσάο. Okay? Τώρα το τζατσάο θα κάνει μια κάθετη γροθιά. Θα επιστρέψει το φοξ, από γροθιά σε φοξάο. Και μετά θα φέρω το μπόνσαο κάτω και θα το κάνω τανσαο. Δηλαδή και γυρνάω πάλι στην αρχική μου θέση. Και είναι 7 κινήσεις. Είναι 1, 2, ανεβάζω το χέρι μπόνσαο, 3, το φόξαο γίνεται τζάτσαο, 4, το τζάτσαο γίνεται γροθιά, 5, η γροθιά γίνεται φόξαο, 6, το μπόνσαο επιστρέφει τανσαο, 7. Okay, so there are 7 moves. Okay, so from tansao I go to a vertical palm strike, tsingtsel, back to a tansao, second move. From a tansao I go up to a bonsao, third move. From a foxao I go to a jutsao, fourth move. From a jutsao I go to a vertical punch, okay, fifth move. So from a punch I go to a foxao, sixth move. From a bonsao I go back to a tansao, seventh move. Okay. Το τάνσαο, όπως και στο ένα χέρι τσισάο, έχει την πρωτοβουλία. Όταν το τάνσαο κάνει κίνηση προς το κέντρο του παρτνέρ μου, αμέσως απαντάει με ένα τζατσάο. Στο μεταξύ, αυτά τα χέρια δεν θα πρέπει να τα αλλάζετε. Εδώ πρέπει να έχετε το νου σας και εδώ. Μπορεί να κινιούνται τα κάτω τα άλλα χέρια, αλλά αυτά θα τα έχετε στο νου σας εδώ. Μην ξεχνιόνται, έτσι, μην τα ξεχνάτε. Όταν το τζατσάο κάνει γροθιά, ακολουθούμε τάνσαο. Το τάνσαο θα το φέρω λίγο ίσια με τον ώμο, γιατί αν το κρατήσω στο κέντρο θα με χτυπήσει η γροθιά. Okay. Σου κάνω ευθεία ενέργεια από τον ώμο μπροστά για να εκτρέψω την ευθεία του ενέργεια. Θα κάνει ένα φοξάο τώρα το χέρι που κάνει η γροθιά και θα αλλάξω. Okay. Τώρα εγώ περιμένω την κίνηση. Απαντάω τσάτσαο. Τώρα με περιμένει, έτσι. Η αφή παίζει ρόλο εδώ. Τη στιγμή που παραγάνω γροθιά, κάνει τάνσαο. Okay? So, this is a predetermined drill, but at the same time, we have to feel each other's energy. So like in the single parallel arm chisao, one arm chisao, the tansao has the first move, okay? So when I move and I strike with a vertical palm strike with my dan, he responds with a jut. Now I'm feeling his hand, as I feel him punching, I do my tansao, and I do it for energy toward, in line with my shoulder. I don't want to have my tansao in the center in this case, because then I'll get hit. Okay, so I bring it out a little bit, straight, okay, and I redirect his energy. So he does a foxao, and we change back. So again, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. I feel, he feels. Okay, once I do a foxao, we both rotate. Okay? Περιμένει, να αισθανθεί την ενέργειά μου, απαντάει. Περιμένω, απαντάω. Μόλις κάνει το φοξάο, κάνει μια περιστροφή. Και τώρα αλλάζει ο ρόλος, περιμένω, περιμένει, κάνω φοξάο, αλλάζω. Και γίνεται. Okay. So, είναι λίγο προγραμματισμένο, αλλά την άλλη είναι και πώς απαντάμε σε κάποιες επιθέσεις.